Πάμε σε αυτό που έχουμε ανοίξει για τα καλά. Χθες άκουσα και πρέπει να το πω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κέρι TV τον κύριο Βασίλη Λυρίτση, ο οποίος είναι ένας από τους 150 δικηγόρους που υπογράφουν την επιστολή που σας διάβασα χθες γύρω από το πτωχευτικό. Δηλαδή τι υπογράφουν? Μόταμο ξετινάζουν όλα τα κενά ενός πτωχευτικού που ακούσατε χθες και από τον κύριο κριτικό ότι είναι ο σκληρότερος στην Ευρώπη και που πάντως αυτό το περί δεύτερης ευκαιρίας επικοινωνιακά καλά ακούγεται, δεν είναι έτσι. Κύριε Λυρίτση, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση να διορθώσω μόνο Δημήτριος Λυρίτση. Ναι, ναι, Δημήτρη, συγγνώμη. Βαφτιστικά θα σας πάρουμε που λέμε στην Κρήτη. Ναι, σωστό. Λοιπόν, κύριε Λυρίτση, επειδή από ό,τι μου έχουν πει είστε και ο νομικός που όλοι οι δικηγορικοί συλλογοί της χώρας το θέμα, επειδή το έχετε ψάξει με την ομάδα σας, δεν είστε μόνος σας φυσικά, ζητούν τη συνδρομή σας στο νομικό πεδίο. Θέλω αρχικά να σας ρωτήσω, όλη αυτή η συζήτηση περί πτωχευτικού, περί πλατφόρμας, περί τελευταίας δεύτερης ευκαιρίας ή και τρίτης για να κρατηθεί πρώτη κύρια κατοικία, για να αναπνεύσουν οι μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις μετά από 15 χρόνια οικονομικής δυνότητας συν πανδημία. Σε εσάς πώς ακούγεται? Κοιτάξτε, εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε τοποθετηθεί απέναντι στο νέο πτωχευτικό κώδικα, ο οποίος δεν φέρει βέβαια τον τίτλο, ο νόμος δεν φέρει τον τίτλο του πτωχευτικού κώδικα, αλλά της παροχής δεύτερης ευκαιρίας. Εμείς είπαμε ότι δεν πρόκειται περί δεύτερης ευκαιρίας, αλλά ένα πτωχευτικό δίκαιο, το οποίο πάντοτε υπήρχε στη χώρα, υπάρχει σε κάθε χώρα και θα συνεχίσει να υπάρχει. Αυτό διαφέρει ιδιαίτερα και πάρα πολύ από το να μιλάμε για παροχή δεύτερης ευκαιρίας, για την δυνατότητα προστασίας της κύριας κατοικίας, η οποία από την 1η Ιουνίου πλέον δεν υπάρχει. Έχουμε ένα νέτο σκέτο πτωχευτικό δίκαιο. Η πτώχευση παραδοσιακά σημαίνει ρευστοποίηση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων κινητών και ακινήτων του προσώπου που πτωχεύει και ως εκ τούτου δεν θα μπορεί να διαφυλάξει κάποιο περιουσιακό στοιχείο. Τονίσαμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί μία ιδιαιτερότητα. Έχουμε 80%, 70 με 80% περίπου ποσοστό ιδιοκατοίκηση στη χώρα. Έχουμε επένδυση κεφαλαίου στην ακίνητη περιουσία από τους Έλληνες όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Έχουμε μία υπερδεκαετή οικονομική κρίση η οποία περιόρισε σημαντικά το εισόδημα των πολιτών. Έχουμε ταυτόχρονα το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιωτικού χρέους καταγεγραμμένο παγκοσμίως. Αυτό λοιπόν το σπιράλ, αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί μια εκρηκτική κατάσταση. Και λέμε ότι σε αυτήν την περίπτωση η πολιτεία με τους θεσμούς της πρέπει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο προστασίας των αδυνάμων που κατά κανόνα είναι οι οφειλέτες, οι οποίοι περιήλθαν σε αδυναμία εξυπηρέτησης των χρεών τους, προφανώς χωρίς δόλο. Και να μπορέσουν και να διατηρήσουν την περιουσία τους, σε κάθε περίπτωση την κύρια κατοικία τους, όχι αζημίως, καταβάλλοντας ποσά, καταβάλλοντας δόσεις, αλλά να υπάρξει μια κοινωνική ηρεμία, κοινωνική ειρήνη, κοινωνική ισορροπία καλύτερα, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα, ελπίζοντας ότι προοδευτικά και αναπτύσσονται και έρχοντας ερχόμενη μια ανάπτυξη θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το κύκλο που ξαναμπήκαμε λόγω της πανδημίας του COVID πιο ήρεμα, πιο ειρηνικά και με όλη την κοινωνία όρθια, να το πω έτσι, ώστε να μπορέσουμε να παράγουμε πλούτο. Αυτός είναι ο κεντρικός μας άξονας και λέμε ότι σε κάθε περίπτωση αυτό δεν το προσφέρει ο πτωχευτικός κώδικας. Ο πτωχευτικός κώδικας αυτός είναι ένα νομοθέτημα το οποίο θα μπορούσε να υπάρχει σε κανονικές συνθήκες και, με περιορισμένο ιδιωτικό χρέος. Δεν ζούμε όμως σε κανονικές συνθήκες. Κύριε Λυρίτση, επειδή η νομική επιστήμη είναι η επιτομή και η βάση κατά τη γνώμη μου πολλών επιστημών, κυρίως όμως για την ανίχνευση ίδιας κοινωνικής πραγματικότητας. Είπατε προηγουμένως
ότι η Ελλάδα έχει μια ιδιαιτερότητα, πράγματι. Αυτή η ιδιαιτερότητα, θέλω να θυμίσω, από την αρχή της έλευσης των δανειστών ήταν στο μικροσκόπιο. Είναι 80% ιδιωτική κατοίκηση. Δεν το συναντάς αυτό εύκολα αλλού. Το ερώτημα λοιπόν, το κρίσιμο, με βάση την νομική επιστήμη που υπηρετείτε, είναι αν θεωρείτε ότι εδώ πάμε σε έναν μεγάλο κοινωνικό μετασχηματισμό, δεν λέω κατά ανάγκη θετικό, ούτε κατά ανάγκη αρνητικό, δηλαδή σε μια ραγδαία, βίαιη αν θέλετε, ανατροπή των κοινωνικών δεδομένων της χώρας. Θέλω να σας πω ότι παλιά, σε μεγάλες καταστροφές, και το ξέρετε καλύτερα από εμένα, άλλαζε το κοινωνικό στάτους περιοχών. Βομβαρδίστηκε το αεροδρόμιο, μια της και προηγουμένως μιλάγαμε, η περιοχή μάλλον βομβαρδίστηκε στο Τιμπάκι και άλλαξαν οι πλούσιοι και οι φτωχοί και οι μεσαίοι. Συμβαίνει το ίδιο εδώ? Συμφωνώ μαζί σας απολύτως. Είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Η χώρα έχει υιοθετήσει ένα μοντέλο όπως έχει επιβληθεί από τους δανειστές και δει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ένα μοντέλο μετασχηματισμού τέτοιου τύπου, το οποίο σημαίνει, σε ό,τι αφορά το θέμα μας εδώ, ναι, στην ουσία την απώλεια, να γίνουμε πιο βόρεια χώρα, να το πω έτσι, την απώλεια των περιουσιακών μας στοιχείων, να γίνουμε στην ουσία μισθωτές στα όποια ακίνητά μας. Αλλά αυτό που δεν έχουμε μετρήσει είναι ότι ο πλούτος, γιατί εκεί στόχευσε όταν ήρθε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη χώρα, δεν στόχευσε τυχαία στα ακίνητα. Εκεί ήταν επενδυμένος ο πλούτος μας. Ο πλούτος μας δεν ήταν επενδυμένος σε καταθέσεις τραπεζικές. Ήταν στην ακίνητη περιουσία μας. Αυτή ήταν η αντίληψή μας, αυτή ήταν η κατεύθυνση των πραγμάτων. Εκεί είναι η επένδυση του κεφαλαίου, γι' αυτό και είδατε πώς επιβλήθηκαν φόροι στην ακίνητη περιουσία και τι σπατσιμότητα είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Σωστό. Ήταν η πιο αποδοτική φόρη. Μιλάμε για ένα άλλο μοντέλο. Ένα άλλο μοντέλο το οποίο θα το δούμε και στις εργασιακές σχέσεις σύντομα. Το βλέπουμε και στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Εμείς προσπαθούμε να αποτρέψουμε στο βαθμό που μπορούμε στο δημόσιο διάλογο μια τέτοια εξέλιξη. Το επόμενο διάστημα έχουν προγραμματιστεί περί των 70 με 80.000 πληστηριασμών, εκ των οποίων αρκετές χιλιάδες αφορούν την κύρια ή πρώτη κατοικία συνανθρώπων μας. Ο πτωχευτικός κώδικας που σήμερα είναι σε εφαρμογή είχε προβλέψει μια ειδική ρύθμιση για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Να θυμίσω σε όλους ότι όταν μιλούμε για ευάλωτο νοικοκυριό αφορά αυτούς οι οποίοι έχουν εισόδημα ετήσιως 7.000 ευρώ και αξία περιουσίας συμπεριλαμβανομένης και της κύριας κατοικίας στις 120.000. Υπάρχει μια ειδική ρύθμιση που λέει ότι σου αφαιρούμε μεν την κυριότητα του ακινήτου σου, διακρατούμε τους τίτλους ιδιοκτησίας, αλλά συνεχίζεις να παραμένεις στο ακινητό σου ως μισθωτής για 12 χρόνια, καταβάλλοντας ένα μίσθωμα, και μετά από 12 χρόνια, εάν έχεις τη δυνατότητα, επαναγοράζεις το ακίνητό σου στην τρέχουσα τότε εμπορική αξία. Μάλιστα. Για να μπορέσει να πάρει έστω και αυτή την μικρή θετική ρύθμιση ο ευάλωτος οφειλέτης, προβλέπεται από τον νόμο η δημιουργία και η λειτουργία ενός φορέα απόκτησης αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Αυτός ο φορέας δεν έχει συσταθεί. Και αυτός ο φορέας δεν πρόκειται να συσταθεί πριν παρέλθει ένα διάστημα 7-8 μηνών. Ναι, αλλά οι πληστηριασμοί τρέχουν, θα σας πει κάποιος. Ακριβώς αυτό. Στο ενδιάμεσο λοιπόν χρόνο, ναι, ούτε ο ευάλωτος, ο φιλέτης, ο οποίος πληρεί τις τυπικές προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, μπορεί να προστατεύσει αυτό το δικαίωμα στέγησης. Αλλά θα διενεργηθεί κανονικά πληστηριασμός, θα απολέσει το ακίνητό του και δεν θα έχει τη δυνατότητα να παραμείνει σε αυτό κάνοντας χρήση αυτής της διάταξης του νόμου. Γι' αυτό και τονίζουμε, ιδιαίτερα σε αυτήν τη μεταβατική περίοδο, ότι πρέπει να με διάταξη νόμου, γιατί μόνο έτσι γίνεται, να ανασταλούν οι πληστηριασμοί των ευάλωτων οικοκυριών, να παραμείνει σε ισχύ ο νόμος Κατσέλη για αυτό το μεσοδιάστημα, ώστε να μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις υπαγωγής οι οφειλέτες, και όταν συστασεί ο φορέας,
τότε να το ξαναδούμε το θέμα. Αυτή είναι η έκκληση την οποία απευθύνουμε στην κυβέρνηση. Και ταυτόχρονα θεωρούμε ότι πρέπει να ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να συμβάλλουν και όλα τα κόμματα και της αντιπολίτευσης, αλλά και οι επιστημονικοί φορείς, για την ύπαρξη ενός σταθερού και μόνιμου πλαισίου διαφορετικού από το πτωχευτικό δίκαιο που θα υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει, αλλά θέλουμε ένα ενδιάμεσο σταθερό πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας, ρύθμισης δηλαδή των χρεών χωρίς την απώλεια της κατοικίας, για να υπάρχει αυτό που σας είπα, η κοινωνική ειρήνη και η κοινωνική ισορροπία. Με εξαίρεση τον νόμο Κατσέλη, κύριε Λυρίτση, ειλικρινά πείτε μου, υπήρξε καμία κυβέρνηση εντός των μνημονιακών υποχρεώσεων που υπέγραψε, ψήφισε και υπέγραψε, που στην ουσία να άγγιξε σε βάθος αυτό το θέμα? Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σας. Το τελευταίο νομοθέτημα φιλοδανειολητικό, να το πω έτσι, το οποίο θεσμοθετήθηκε στη χώρα, ήταν ο νόμος Κατσέλη. Και το αν είναι καλό ή όχι ένας νόμος, αν είναι επιτυχημένος ή όχι, κρίνεται από το πόσοι μπόρεσαν να υπαχθούν στις ευεργετικές του διατάξεις. Στο νόμο Κατσέλη λοιπόν έχουμε πάνω από 150 με 170 χιλιάδες υπαγωγές συνανθρώπων μας, δηλαδή διασώσεις κύριων κατοικιών. Εκκρεμούν ήδη να εκδικαστούν περίπου 70.000 τέτοιες υποθέσεις. Όλα τα υπόλοιπα νομοθετήματα που ήρθαν μετά από αυτό, δυστυχώς εκ του αποτελέσματος απέτυχαν. Και γιατί απέτυχαν? Γιατί έλειπε η ουσία από αυτά τα νομοθετήματα, που λείπει και από αυτόν τον πτωχευτικό, όταν μιλάμε για την διαδικασία του εξοδικαστικού που ακούω έντονα αυτές τις ημέρες. Δεν καθίσταται υποχρεωτική η συμμετοχή των τραπεζών σε αυτές τις διαδικασίες. Μόνο στο νόμο Κατσέλη κατέστη υποχρεωτική συμμετοχή αν θέλουν, και λοιπόν, έφερε αποτελέσμα. Αν θέλουν λοιπόν. Εάν θέλουν, ναι, προαιρετικά λοιπόν συμμετέχουν, και επειδή δεν είναι το πρώτο που γνωρίζουμε με αυτόν τον νόμο τέτοιες διαδικασίες. Ήταν ο 44-69 με την προηγούμενη κυβέρνηση, ήταν ο νόμος Χατζηδάκη παλιότερα, ο νόμος Δένδια παλιότερα. Όλα αυτά τα πλαίσια εξοδικαστικού που υιοθετούνται σήμερα εντός του πτωχευτικού που εφαρμόζεται, προέβλεπαν την προαιρετική συμμετοχή των τραπεζών και είχαν απελπιστικά μικρό αποτέλεσμα, γιατί οι πιστωτές, οι τράπεζες, είχαν επιλέξει και τότε και θα το επιλέξουν και τώρα να μην συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, ποιος είναι ο κριτής αυτού του συμβιβασμού? Ο κριτής αυτού του συμβιβασμού είναι ένας στον εξοδικαστικό. Ο ίδιος ο πιστωτής σας. Αυτός έχει την δυνατότητα... Συγγνώμη, δεν είναι ένας τρίτος ουδέτερος, ο φυσικός δικαστής, να το πω έτσι? Και ό,τι αφορά τον εξοδικαστικό, δεν υπάρχει φυσικός δικαστής. Μάλιστα. Το φυσικό δικαστή τον καταργήσαμε με τον πτωχευτικό. Με τον πτωχευτικό νόμο. Φυσικός δικαστής υπήρχε στον νόμο Κατσέλη. Ο συνταγματικός κριτής του δικαίου ή του αδίκου. Σήμερα δεν θα υπάρχει αυτό. Σήμερα δίνουμε στα χέρια των τραπεζών την επιλογή το αν θα συμμετέχουν στον εξοδικαστικό, την επιλογή το αν συμμετέχουν, τι είδους πρόταση θα υποβάλουν, ποιο θα είναι το σχέδιο ρύθμισης και ποιοι οι όροι του σχεδίου, χωρίς την δυνατότητα του οφειλέτη να διαπραγματευτεί αυτούς τους όρους. Θα μιλάμε για συμβάσεις προσχώρησης, λογική δηλαδή take it or leave it. Είτε το αποδέχεσαι είτε μένεις εκτός, εάν μπουν σε αυτή τη διαδικασία οι τράπεζες. Και δεν υπάρχει δυνατότητα προσφυγή στον εξοδικαστικό, δεν υπάρχει δυνατότητα προσφυγή στο δικαστήριο, ώστε να κρυφθεί το εάν οι προτινόμενοι όροι από τις τράπεζες είναι νόμιμοι, είναι κατακριστικοί, είναι στο πλαίσιο της λογικής. Αυτά δεν υφίσταται πλέον. Μόνο στην πτωχευτική διαδικασία η απόφαση περί πτώχευσης θα περνά από ένα δικαστήριο, το οποίο απλά θα κρίνει το αν κάποιος πρέπει να πτωχεύσει ή όχι. Με φυσική παραπάνω παρουσία εκεί, των διαδίκων, να το πω έτσι.
Κοιτάξτε, εκεί οι δικηγόροι θα παρασταθούν με διαεγγράφων. Αλλά το δικαστήριο περιορίζεται η δυνατότητά του στο να αποφασίσει εάν κάποιος πτωχεύει ή δεν πτωχεύει. Δεν έρχεται να κρίνει το δικαστήριο το πώς ρυθμίζεται μία οφειλή, ούτε έρχεται να διασώσει περιουσιακά στοιχεία. Μάλιστα. Πείτε μου, το ίδιο ισχύει και για τους πληστηριασμούς με το ίδιο μοντέλο των ηλεκτρονικών, έτσι συνεχίζουμε? Οι πληστηριασμοί παραμένουν ηλεκτρονικοί, μάλιστα τώρα μετά την καραντίνα που είχαν ανασταλεί εκτελεστική διαδικασία, έχει έρθει και μια ειδική ρύθμιση για τους πληστηριασμούς, που δίνει τη δυνατότητα για όσους πληστηριασμούς ματαιώθηκαν εν μέσω καραντίνας να επανέλθουν με μια διαδικασία fast track, με μια ηλεκτρονική δημοσίευση και εντός μηνός να διενεργηθούν. Να αναμένεται ήδη διενεργούνται πληστηριασμοί. Αυτοί οι οποίοι ματαιώθηκαν μέσα στην καραντίνα είναι περίπου 30 με 35.000 πληστηριασμοί, οι οποίοι θα διενεργηθούν με διαδικασία fast track εντός μηνός. Οι περισσότεροι από αυτούς μέχρι 31 Ιουλίου θα έχουν διενεργηθεί. Λέει εδώ ένας φίλος, μου κάνει εντύπωση που κανείς δεν ασχολείται με το άρθρο 6 παράγραφος ΙΒΑ του πτωχευτικού νόμου και για τη μεταβίβαση των χρεών σε άλλα φυσικά πρόσωπα και σε ποια. Θα χρωστάει, λέει, κάποιος χωρίς να το ξέρει? Έχετε, λέει, κάποια εικόνα, κύριε Λύριτση, εσείς? Ισχύει αυτό? Κοιτάξτε, όλη αυτή την περίοδο, ήδη από το 2015, τα χρέη, τα τραπεζικά, βρίσκονται σε διαδικασία απανωτών μεταβιβάσεων. Πλέον τα χρέη έχουν περάσει σε funds, τα τραπεζικά χρέη, κατά κανόνα. Και αυτή η διαδικασία... Όχι, λέει για τη μεταβίβαση των χρεών μου σε εσάς, ας πούμε. Αυτό εννοεί ο άνθρωπος εδώ, ότι περιγράφεται, λέει, στο άρθρο 6, δεν το ξέρω αν είναι έτσι, παράγραφος ΙΒΑ του πτωχευτικού νόμου για τη μεταβίβαση των χρεών σε άλλα φυσικά πρόσωπα και σε ποια. Θα χρωστάει κάποιος χωρίς να το ξέρει? Όχι. Κοιτάξτε, μάλλον μιλάει για τις υποκαταστάσεις που είναι διαδικασίες νομικές τώρα, το οποίο δεν μπορώ να το εξηγήσω στο ραδιόφωνο ακριβώς. Ναι. Είναι κάτι το οποίο στην πτωχευτική διαδικασία πάντα υπήρχε και θα συνεχίσει να υπάρχει, αλλά αφορά το ζήτημα των διευθετήσεων αυτών. Μάλιστα. Λοιπόν, άλλο ερώτημα εδώ από... ξέρετε, εμείς εδώ έχουμε και τους ακροατές που μετέχουν. Παρακαλώ, παρακαλώ. Και μάλιστα με Θεσσαλονίκη. Πέρα από τα κόκκινα, λέει, δάνεια, κινδυνεύουν και αυτοί που εξυπηρετούν ήδη τα δάνειά τους κανονικά με το πτωχευτικό? Για παράδειγμα, αν πουλάει ένα χρηματοπιστωτικό τα στεγαστικά του σε ένα φαντ, και αυτό αλλάζει τους όρους και τις απαιτήσεις του? Όχι, θέλω να είμαστε σαφείς σε αυτό. Όποιος είναι ενήμερος και εξυπηρετεί τις οφειλές του, δεν κινδυνεύει από πτώχευση. Ακόμη και αν μεταβιβαστεί το δάνειο, ακόμη και αν πουληθεί, που πλέον υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ακόμη και τα πράσινα δάνεια που λέμε μπορούν να πουληθούν, δεν υπάρχει δυνατότητα να μεταβληθούν οι όροι της δανειακής σύμβασης εφόσον είναι εξυπηρετούμενο το δάνειο. Μάλιστα, είστε σαφείς. Άλλο ερώτημα. Θεωρείτε, λέει, δεδομένο ότι με τους φορείς του δημοσίου οι 220 δόσεις είναι διασφαλισμένες και αν εγώ είμαι οφειλέτης λόγω του ότι είμαι μη δυνάμενος σε έναν χρεοκοπημένο Δήμο, είστε σίγουρος ότι ο Δήμος, επειδή δεσμεύεται το κράτος, θα δεσμευτεί κι αυτός? Ναι. Λοιπόν, μιλάμε για τις 240 δόσεις, 240, η οποία είναι μια θετική ρύθμιση, με την έννοια ότι φεύγουμε από τις 100 δόσεις και πάμε στις 240, και δίνει τη δυνατότητα αυτή σε καθέναν υπό κάποιες προϋποθέσεις να ρυθμίσει το χρέος του με διαγραφή και προσαυξήσεων, όχι όμως του κεφαλαίου. Η ρύθμιση των 240 δόσεων αυτή τη στιγμή αφορά αμιγώς τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ και τα χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, προς τη φορολογική αρχή. Δεν αφορά χρέη προς δήμους οι 240 δόσεις. Α, και πώς είπαν ΟΤΑ προχθές τις ανακοινώσεις? Ότι... Ναι, κοιτάξτε, και προχθές τις ανακοινώσεις ακούσαμε και το περίφημο, πολύ ωραία, 420 δόσεις για τις τράπεζες. Μάλιστα. Θα μπείτε όλοι, ναι, θα ρυθμίσετε και είμαστε πολύ ωραία. Ναι. Ο νόμος 4738 πτωχευτικός έχει
περίπου 300 άρθρα. Είναι ένας μεγάλος νόμος. Όσες φορές και αν τον διάβασα, 420 δόσεις εγώ δεν είδα κάπου. Τι εννοείται, μισό κύριε Λύρης. Και δεν έχουν δει και οι συναδελφοί μου κάπου. Μισό λεπτό κύριε Λύρης. Δηλαδή υπάρχουν οι 240 για το δημόσιο που ξεκαθαρίσατε, δεν είναι οι ΟΤΑ μέσα, για τους οποίους μας είπαν οι υπουργοί ότι είναι και οι ΟΤΑ. Λοιπόν, ένα το κρατούμε. Τώρα μου λέτε ότι οι 420 δόσεις δεν είναι μέσα στο πτωχευτικό. Δεν υπάρχει. Πώς είναι, καταδήλωση ενός κυβερνητικού αξιωματούχου, η τράπεζα δεν δεσμεύεται λοιπόν. Αυτό μου λέτε. Όχι βέβαια, δεν το συζητούμε αυτό τώρα. Το θέμα είναι, γι' αυτό λέω ότι έχει μπει το κάρο μπροστά από το άλογο. Η ανάγκη επικοινωνιακής νίκης εις βάρος των πραγματικών αποτελεσμάτων του πτωχευτικού έχει οδηγήσει, φαντάζομαι, και το Υπουργείο σε λάθος ανακοινώσεις. Γιατί 420 δόσεις που κατά κόρον αναφέρονται αυτό το διάστημα στο δημόσιο διάλογο προήλθαν από επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο είπε ότι στον εξοδικαστικό συμβιβασμό υπάρχει πρόνοια των 420 δόσεων για τις τράπεζες. Δεν υπάρχει τέτοια πρόνοια. Παρακαλώ πολύ όποιος έχει μπροστά του τον πτωχευτικό κώδικα να μας υποδείξει σε ποια διάταξη και σε ποιο άρθρο αυτό προβλέπεται. Καλά. Το μόνο που λέει είναι ότι οι τράπεζες, οι πιστωτές ιδιώτες δηλαδή, κατά το δοκούν. Είτε αν θέλουν μπαίνουν στη διαδικασία του εξοδικαστικού, αν δεν θέλουν δεν μπαίνουν, και εφόσον μπουν προτείνουν οι ίδιοι όποια ρύθμιση κρίνουν αναγκαία προκειμένου να έρθει και να την υπογράψει εφόσον την αποδεχθεί ο φιλέτης. Τίποτε παραπάνω. Κύριε Λύρης. Ενώ για το δημόσιο και για τον ΕΦΚΑ έχει αναλυτικό, ασχολείται, τρία άρθρα ασχολούνται αναλυτικά με τις οφειλές αυτές, που βάζει και όλους τους όρους και όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής του δημοσίου και των ασφαλιστικών τομέων, φορέων και προβλέπει ειδικά τις 240. Σαφές. Και πάντως δεν υπάρχουν δήμοι, λέτε μέσα. ΟΤΑ δεν υπάρχουν. Ναι, λέω, δήμοι, ΟΤΑ. Λοιπόν, ακούστε τον αντίλογο τώρα. Φίλε Δημήτρη, με συγχωρείς, δεν είναι θέμα πολιτικής ορθότητας. Εδώ τα διαβάζουμε όλα. Λέει ο Δημήτρης, όχι εσείς, ο ακροατής. Αν προ 50 ετών αγόραζε κάποιος κατοικία από τεχνική εταιρεία ή γραφείο με γραμμάτια, αν δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει το χρέος του επί 6 μήνες ή ένα χρόνο, το τεχνικό γραφείο για να επιβιώσει δικαιούται ή όχι να κατάσχει το ακίνητο που είχε πουλήσει. Γιατί τώρα τέτοια φασαρία? Ναι, είναι σωστό αυτό το οποίο λέει ο ακροατής μας, και κανείς δεν είπε ότι θα πρέπει να δούμε και να πούμε ότι πρέπει να κρατηθούν τα ακίνητα αζημίως. Εμείς μιλάμε για μια ειδική κατάσταση που βιώνει όλα αυτά τα χρόνια η χώρα μας, και η πρόταση η οποία υπάρχει και ήταν και στον νόμο 3869 και στον νόμο Κατσέλη, δεν είναι ότι κάποιος θα κρατήσει το σπίτι χωρίς να πληρώσει. Το κόστος, την αξία του ακινήτου, την αξία του πόσο θα έβγαινε σε έναν πληστηριασμό, να το πω έτσι, κάλλιστα μπορεί να την πληρώσει με δόσεις. Εμείς λέμε να επαναπροσδιοριστεί και να προσαρμοστεί η κατάσταση στα σημερινά οικονομικά δεδομένα των συμπολιτών. Στο παρελθόν, πριν από 50 χρόνια, η απώλεια κάποιων ακινήτων δεν θα σήμαινε κατά ανάγκη και κοινωνική ανισορροπία. Καλώς ή κακώς σας περιέγραψα ποια είναι τα δεδομένα στη χώρα. Κύριε Λυρίτση, μην κουράζεις, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ θεωρώ ότι είναι ατυχής η σύγκριση καταρχήν. Δεν διασώσαμε εμείς κανένα τεχνικό γραφείο. Για να μην τρελαθώ τώρα, γιατί κάποιοι κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Ακόμη και αυτοί που δεν χρωστάνε, διέσωσαν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αν δεν το έχουν καταλάβει. Λοιπόν, δεν διασώσαμε κανένα τεχνικό γραφείο πριν 50 χρόνια. Δεν γινόταν έτσι. Ούτε ήταν το τεχνικό. Μάλιστα. Ούτε ήταν κανένα τεχνικό γραφείο πέρα από την αντιπαροχή, που ήταν πολιτική επιλογή κυβερνήσεων, αντιπαροχή, που έλεγε έλα πάρε. Δεν ήταν έτσι. Κοιτάξτε, τα πράγματα. Αν πάμε εκεί την κουβέντα, πρέπει να κάνουμε και την εξής αποδοχή. Η ανάπτυξη που ήρθε στη χώρα, που προφανώς στηρίχθηκε εν τέλει σε ξύλινα πόδια. Μάλιστα. Την περίοδο πρώτης κρίσης, τη δεκαετία πρώτης κρίσης, η ανάπτυξη αυτή ήρθε μέσα από την οικοδομή, να το πω έτσι, από την παροχή πιστώσεων και την αγορά κατοικιών, από την οποία ευνοηθήκαμε και όσοι λάβανε δάνεια και όσοι δεν λάβανε δάνεια, γιατί έτσι έγινε κύκλος στην οικονομία.
από την οικοδομή έχει καταγραφεί ότι ζουν 140 με 150 επαγγέλματα. Και αυτή ήταν η ανάπτυξη της χώρας στην προηγούμενη δεκαετία πρώτης κρίσης. Μια χαρά το λέτε. Επιστρέψτε σας παρακαλώ στο νομικό πεδίο. Τι πρέπει να έχει υπόψη του ο πολίτης, τι πρέπει να έχει κατά νου, και επίσης ένα ερώτημα που μου έρχεται εδώ διαρκώς, μήπως πίσω από αυτά που πολύ σωστά λέει ο κύριος Λυρίτσης θα κρυφτούν πάλι στρατηγικοί κακοπληρωτές? Ρε παιδιά, σταματήστε αυτή την καραμέλα. Δηλαδή πιστεύετε όχι, εσείς, θέλω να τα απαντήσω μισό λεπτό κύριε Λυρίτση, να πω εγώ αυτό, όχι νομικά, όχι νομικά, εγώ θα το πω δημοσιογραφικά, απαντήστε όπως θέλετε. Δηλαδή πιστεύει κανείς σοβαρά ότι δεν ξέρουν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές? Σοβαρά το λέτε τώρα, μετά από 20 χρονιά? Καλά, ελάτε κύριε Λύριτς. Από μία απλή ανάγνωση του πτωχευτικού θα σας έλεγα ότι οι ευνοημένοι θα είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές και όχι οι μη στρατηγικοί κακοπληρωτές. Γιατί? Γιατί ο στρατηγικός κακοπληρωτής είναι αυτός ο οποίος προφανώς έχει την δυνατότητα, αλλά με κάποιον τρόπο έχει αποκρύψει είτε τα εισοδήματά του είτε την όποια περιουσία έχει αποκτήσει. Με βάση λοιπόν το νέο πτωχευτικό κώδικα, αυτός θα μπορέσει να πτωχεύσει με τη σφραγίδα του ελληνικού κράτους και μετά από ένα ή δύο χρόνια θα μπορέσει να επανέλθει στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα χωρίς να έχει υποστεί άλλες συνέπειες. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Μετά θα γίνει στρατηγικός επενδυτής από αυτά που έχει καταφέρει... Από αυτά που κράτησε στην άκρη. Μάλιστα. Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέξει ο πολίτης, κύριε Λυρίτση, λοιπόν? Περνάμε σε μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη για τους πολίτες που έχουν χρέη και δάνεια. Μεγάλη προσοχή, λοιπόν, απαιτείται στο να προσπαθήσουν με κάθε τρόπο, ακόμη και εξοδικαστικό, να διευθετήσουν τις οφειλές τους, γιατί δεν υπάρχουν, το τονίζω πλέον, νομικά εργαλεία για να μπορέσουμε να τους κρατήσουμε. Θέλει μεγάλη προσοχή, πρέπει να προσπαθήσουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους, γιατί στη διαδικασία του πτωχευτικού θα απολέσουν περιουσία. Κύριε Λυρίτση, μου λένε εδώ πολλοί ακροατές, έχει αντίληψη το κράτος, η πολιτεία, τα πολιτικά κόμματα που είναι θεσμοί αυτού του πολιτεύματος, τι κοινωνική βόμβα έρχεται? Ένα. Δεύτερο ζήτημα που μου θέτουν πάρα πολύ, μήπως πρέπει και οι δικηγορικοί σύλλογοι ενιαία, για μας πείτε εδώ, να κάνουν μια πολύ πιο ενεργή παρέμβαση ακόμη και προς τον Άριο Πάγο, πέρα από τις κυβερνήσεις και τα λοιπά, στο νομικό πεδίο, διότι εδώ όπως πάει το πράγμα αλλάζει πλήρως η κοινωνία? Αυτό μου γράφουν εδώ. Στο πρώτο δεν έχω να απαντήσω κάτι. Σε ό,τι αφορά την στάση των δικηγορικών συλλόγων, είναι ενιαία η στάση, αφορά την ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων. Από την πρώτη στιγμή έχουν τοποθετηθεί και νομικά σε ό,τι αφορά το πτωχευτικό, και το επόμενο χρονικό διάστημα θα αναλυθούν και επιπλέον δράσεις ενημέρωσης της κοινωνίας αλλά και πρωτοβουλίες νομικές, προκειμένου να μπορέσουμε να εξηγήσουμε στον κόσμο ακριβώς ποια είναι τα νομικά ζητήματα που μπαίνουμε το πτωχευτικό. Ταυτόχρονα, σε ό,τι αφορά την προσφυγή στα δικαστήρια, ξέρετε, ένας νόμος δεν προσβάλλεται ευθέως σε ένα δικαστήριο ως συνταγματικός ή αντισυνταγματικός. Πρέπει να εκδοθούν οι διοικητικές πράξεις έναντι των οποίων μπορεί να προσφύγει όποιος έχει νόμο συμφέρον. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή ο έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων είναι διάχυτος και παρεπίπτος στα ελληνικά δικαστήρια, αυτόν τον έλεγχο θα τον επιζητούμε διαρκώς από εδώ και πέρα που θα εφαρμόζεται ο νόμος αυτός. Πείτε μου, σας παρακαλώ, οι πληστηριασμοί στο μεταξύ πτωχεύσης τρέχουν με την υφιστάμενη διαδικασία που περιγράψατε? Τρέχουν κανονικά. Δυστυχώς δεν έχει αναδειχθεί όσο πρέπει το θέμα των πληστηριασμών. Όχι μόνο έχουμε καινούριους προσδιορισμένους πληστηριασμούς, αλλά με ταχύτητα ενός μηνός θα διενεργηθούν και όσοι δεν έγιναν λόγω COVID. Το ακούσατε. Τελευταίο ζήτημα. Σας άκουσα χθες και μου έκανε εντύπωση. Επειδή όλοι, εγώ δεν ξέρω καμία κυβέρνηση όπως το έχουν χειριστεί, αλλά και οι τελευταίες ανακοινώσεις γίναν βάση ευρωπαϊκών οδηγιών. Μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ, αυτές οι ευρωπαϊκές οδηγίες και αυτή η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν προβλέπει ότι κάθε χώρα μπορεί με εσωτερικό, να το πω έτσι, δίκαιο εναρμονισμένο να φροντίσει και για την κάλυψη των ευπαθών
κατηγοριών της κοινωνίας, ή δεν τους νοιάζει? Η ευρωπαϊκή οδηγία βγήκε, και θα το πω λαϊκά, με συγχωρείτε, ας πούν κάποιοι λαϊκισμό, να πάνε να πνιγούνε? Το δεύτερο ψέμα το οποίο ακούγεται στο δημόσιο διάλογο όλη αυτή την περίοδο και κρύβονται και πολύ πίσω από αυτό, είναι ότι υπάρχει η Ευρωπαϊκή Οδηγία του 19 με την οποία δεν μας δίνει τη δυνατότητα πλέον να προστατεύσουμε κύριες κατοικίες και ότι πρέπει να ευθυγραμμιστούμε ως χώρες μέλη σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Στο άρθρο 23 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας του 19 που αφορά ακριβώς τη ρύθμιση και την εναρμόνιση της νομοθεσίας, ρητά προβλέπεται η δυνατότητα σε κάθε χώρα μέλος να εφαρμόσει, να ψηφίσει και να εφαρμόσει πολιτικές προστασίας της κυρίας κατοικίας. Α, άρα είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Για να τα λέμε είναι να καταλαβανόμαστε, έτσι. Είναι θέμα εσωτερικής πολιτικής βούλησης του κάθε κράτους μέλους, γιατί οι οδηγίες δίνουν τους άξονες. Δίνουν τα απότατα όρια, να το πω έτσι. Και είναι, επαφίεται μετά σε κάθε κράτος μέλος ποια είναι η εσωτερική νομοθεσία που θα υιοθετήσει με βάση τα δεδομένα εκάστου κράτους και ποιες είναι οι ανάγκες του, και με την ευρωπαϊκή αυτή οδηγία προφανώς ρητά δίνεται η δυνατότητα να προστατευτούν οι κύριες κατοικίες με πολιτικές που θα εφαρμοστούν εντός του κράτους. Δεν υπάρχει λοιπόν, μην κρυβόμαστε πίσω από την Ευρώπη, πίσω από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ή πίσω από τα ευρωπαϊκά όργανα, για να ερχόμαστε να λέμε ότι καταργούμε την προστασία κύριες κατοικίας γιατί δεν μας το επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Σαφές. Σε ποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ρωτάει η φίλη Καλλιόπη, ισχύει ο ίδιος πτωχευτικός? Ο δικός μας πτωχευτικός είναι αυτή τη στιγμή από τους πιο σφιχτούς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Είναι νέου τύπου πτωχευτικό δίκαιο, πιο εξελιγμένο από τα παραδοσιακά πτωχευτικά δίκαια τα οποία υπάρχουν στις άλλες χώρες. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Πτωχευτικό δίκαιο στη χώρα υπάρχει 150 χρόνια. Για πρώτη φορά πτωχευτική περιουσία είναι, πέραν των ακινήτων και των κινητών, είναι και το εισόδημα, το οποίο ποτέ δεν αποτελούσε πτωχευτική περιουσία. Το εισόδημα το οποίο υπερβαίνει τα 1250 ευρώ είναι πλέον πτωχευτική περιουσία. Είστε σίγουρος? Δηλαδή, είστε σίγουρος υπέρ του πιστωτή? Μα είστε σίγουρος 1250 ή θα πέσει κι άλλο, θα πάει στα 600? Δεν καταλάβατε, όταν ήρθε το σχέδιο νόμου στη Βουλή, ναι, το όριο ήταν 600 ευρώ και πάνω. Τότε έγινε μεγάλος πόλεμος στη Βουλή, εμείς το αναδείξαμε πρώτοι και λέμε μα τι είναι αυτό το οποίο κάνετε, και αναπροσαρμόστηκε 5 λεπτά πριν ψηφιστεί ο πτωχευτικός στα 1250, γιατί πλέον υπήρχαν αντιδράσεις και από βουλευτές της συμπολιτεύσεως. Θα δούμε εικόνες Ισπανίας, ρωτάει ο φίλος ο Γρηγόρης. Είμαστε κοντά. Είμαστε κοντά. Κάτι τελευταίο, κύριε Λυρίτση, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ καταρχάς για το ότι απαντάτε στους ακροατές απευθείας, σε ό,τι μπορείτε φυσικά. Θέλω να σας ρωτήσω, πέρα από νομικός, με στην κοινωνία ζείτε. Έτσι, ναι. Με αυτήν. Κατά τη γνώμη σας, θα έπρεπε να είναι το νούμερο ένα θέμα όπου θα έπρεπε να γίνει μια έκτακτη σύγκληση ολομέλειας Βουλής επί τριημέρου, πενθημέρου, δεν ξέρω εγώ πόσο, και να καταλήξουν, αφού με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία που διαβάσατε και νομοθεσία που μας είπατε τώρα, κάθε χώρα έχει εργαλεία για να προστατεύσει τουλάχιστον την πρώτη και κύρια κατοικία των ταλαιπωρημένων, θα έπρεπε αυτό το θέμα να είναι, γιατί δεν ξέρω, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μπορεί να έχουμε και εκλογές, θα έπρεπε να είναι μείζον για όλο το πολιτικό σύστημα? Εγώ νομίζω ότι το θέμα αυτό δεν θα έπρεπε να χωρίζει, θα έπρεπε να ενώνει. Αυτό λέω, ναι. Και θα έπρεπε να κάτσουν γύρω από ένα στρογγυλό τραπέζι και να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο ομονώντας όλοι και με μια ομόφωνη απόφαση της, με ένα νόμο στο οποίο ομοφώνως θα ψήφιζε η Βουλή, να μπορέσουμε να κρατήσουμε την κύρια κατοικία των ανθρώπων που επλήγησαν όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Κύριε Λίτση, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Εγώ σας ευχαριστώ.